Ολοκληρώθηκε η 10η ρεγκάτα που διοργανώθηκε για μια ακόμη χρονιά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης από τον αυταθλητικό όμιλο της πόλης. Τα μικρά σκάφη, τα κάτασπρα πανιά και τα παιδικά χαμόγελα που κατέκλυσαν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αποσύρονται πλέον ανανεώνοντας το ραντεβού τους για το επόμενο καλοκαίρι. Ολοκληρώνεται σήμερα με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως είχα την ευκαιρία να πληροφορηθώ από τους διοργανωτές της ρεγκάτα. Η 10η ρεγκάτα που διοργανώνεται εδώ στην Αλεξανδρούπολη για 10η συνεχόμενη χρονιά. Συμμετείχαν συνολικά 11 αποστολές από 11 διαφορετικές χώρες. Ήταν μεγάλη μας χαρά να τους φιλοξενήσουμε εδώ. Και φυσικά η Δημοτική Αρχή ήταν δυνατό και περνούσε από το χέρι της και τη ζητήθηκε από τον ΝΟΑ, που είναι ο διοργανωτής του αγώνα, και παρήχε αυτά που μπορούσε να παράσχει ώστε να έχει επιτυχία ο αγώνας. Συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, το Κουβέιτ, τη Μάλτα, τη Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην πρωτεύουσα του Εύρου για τη διεθνή διοργάνωση του ΝΟΑ που έχει γίνει πλέον θεσμός. Νομίζω ότι και με το μεράκι των διοργανωτών και με το πάθος το οποίο τους διακρίνει και την αγάπη για το άθλημα και τον αυταθλητισμό, νομίζω τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά. Επιπλέον, να θυμίσω βέβαια ότι η τελετή απονομής είναι σήμερα στη Δευτέρα, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα, στις αμέσως επόμενες ώρες, ξεκινάει και ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας λέιζερ εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες αθλητές από όλη την Ελλάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι η Αλεξανδρούπολη μπαίνει σιγά σιγά στο χάρτη και σε αυτό το κομμάτι του αθλητισμού, στην ιστιοπλοεία, όπου σιγά σιγά αποκτούμε μια μεγάλη παράδοση και στο κομμάτι αυτό.